από τι ζωγράφισες, αγόρι μου, εδώ, για πες μας λιγάκι. Είναι απλό. Εδώ ζωγράφισα μια καθαρή θάλασσα και εδώ στη μέση μια βρώμικη θάλασσα. Γι' αυτά, είναι τα βρώμικα ψάρια και αυτά είναι τα καθαρά ψάρια. Ναι. Μια τσούχτρα. Αυτή είναι τσούχτρα και αυτό είναι χταπόδι. Εδώ βλέπουμε έναν ψαρά να ψαρεύει, να πιάνει ένα ψάρι. Εδώ δείχνει ένα ωραίο σούδι. Εδώ αυτά τα μικρά σκουπιδάκια, αυτά τα τελίτσες είναι σκουπίδι. Σκουπίδι. Και αυτό είναι μπουκάλι. Μπουκάλι βλέπω, εδώ βλέπω σακούλα, τι είναι αυτό. Αυτό. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι ένα μπουκάλι. Μπουκάλι, μάλιστα. Ποια θάλασσα θα ήθελες να υπάρχει, Γιώργο? Ποια θάλασσα να υπάρχει? Ναι, ποια θάλασσα θα θέλαμε να έχουμε. Καθαρή ή βρώμικη? Βασικά εγώ πρέπει να πω ότι καθαρή, εσείς. Καθαρή, και εγώ φυσικά καθαρή. Είναι πάρα πολύ ομορφωλιά το Γιώργο. Μπράβο σου. Βασιλική μου. Έφτιαξε ένα ποτάμι με ψάρια. Εδώ πέρα έχω φτιάξει ένα ανθρώπο να έχει πικνίκ. Α, κάθεται και απολαμβάνει το πικνίκ, έτσι, μάλιστα. Αυτό εδώ τι είναι? Εδώ πέρα είναι ένα πηγάδι. Μάλιστα. Εδώ πέρα έχω φτιάξει δύο δέντρα. Το ένα είναι με κεράσκι και το άλλο είναι με βατόμουρα. Πω, τέλεια τα βατόμουρα. Εδώ πέρα έχω κάνει ένα αμπέλι με σταφύλια. Εδώ έχω κάνει ένα τραπέζι με δύο ανθρώπους. Ένα λουλούδι εκεί Παρίσι. Και εδώ ένα σπιτάκι. Και εδώ ένα δρόμο. Μπράβο, Βασιλική μου. Καταπληκτικό το έργο σου. Ιωάννα. Εμείς έχω κάνει ένα μήλιο. Τον ουρανό με τα σύννεφα, ένα τραπέζι για το πίκνικ με την ψησταριά, τα καλαμπούκια, τους ηλιόσπορους, ένα πιάτο με ψάρια και με κρέατα, ένα δέντρο που είναι πορτοκαλιά. Και φρούτα δηλαδή, και φαγητό, όλα. Ναι, και έχουμε και ένα πιάτο με καλαμπούκια. Βάζουμε και στην ψησταριά τα καλαμπόκια. Ναι. Ω, τέλεια. Και αυτό, τίποτα άλλο. Συγχαρητήρια. Ευγενία μου. Εγώ ζωγράφισα ένα λουλούδι, ένα βασιλικό, φρούτα και λαχανικά, το χαμομήλι που πίνουμε, ένα τραπέζι και κάτι και άλλα χαμομήλια. Πολλά χαμομήλια, μπράβο. Και αυτό που κρατάς στο χέρι σου, χαμομήλι είναι? Χαμομήλι. Χαμομήλι είναι, μάλιστα. Αναστασία, για εξήγησέ μας, για γύρισε να δούμε το έργο σου. Τι έκανες, κοπέλα μου, εκεί, για πες μας. Χυμό. Ναι. Παουτό, ψωμί. Κύβι. Σοκολάτα. Ψωμί. Κεράσια, μελιτζάνα. Λαχανικά και φρούτα δηλαδή. Ναι. Έχεις κάνει και καρπούζι, βλέπω. Ναι, και καρπούζι. Και αυτό το άλλο δίπλα εκεί, το μόβ με το κίτρινο, τι είναι? Εδώ. Ναι. Αβουκάντο. Αβουκάντο. Ένα λάχανο. Έκανες ένα λάχανο. Έβαλα καρότο στην ιδιωτή. Ναι. Ντομάτι στο κεφάλι. Στο στόμα τι είναι αυτό? Εγώ το βλέπω μελιτζάνα. Εσύ τι το έκανες αυτό? Φασολάκια. Ναι. Α, φασολάκια ήταν. Φασολάκια. Για να δω το έργο σου, για να το δω εγώ. Για να το δω το λάχανο σου. Παιδιά, δεν μοιάζει σαν προσωπάκι. Σαν φατσούλα δεν μοιάζει το λάχανο του Λευτέρη. Ναι. Ευγενία. Εγώ έκανα μια μηλιά, μια μπανανιά, ένα μπολ με λαχανικά και φρούτα. Έκανα ένα θερικό κομμάτι του Λίβανο, έκανα μαϊντανό,
και έκανα και ένα κρόκο κοζάνι. Κρόκο κοζάνι, βασιλικό θυμάρι, όλα τα αρωματικά φυτά έκανε η Εβδήμια. Τέλεια. Βαγγέλη, για περιέγραψέ μας το έργο σου. Πες στα παιδιά τι έκανες. Έκανα καλαμπόκια, χαόλες, λεμόνια, μαθωράτο, τυγυρίτια, ελιές. Και αυτό τι είναι εδώ, τι έκανες. Τρακτέρ. Έκανες τρακτέρ. Και τι έχεις την καρότσα πίσω, τι βλέπω εκεί πάνω. Φράουλες. Φράουλες έχει. Πάρα πολύ ωραίο. Και έχεις και δρόμο εδώ, αγροτικό. Έχω. Μάλιστα. Έκανα ένα περιβόλυμα το μήλο και το φως του είναι το μήλο. Μπράβο, Ειρήνη. Ένα μήλο την ημέρα κάνει το γιατρό πέρα. Μπράβο, το κορίτσι μας. Στο γραφήσαμε για την 8η Πιενάλη Ξάντης.